Τι διαπραγματεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτήν την ολομέλεια? Αυτή, όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζοντας τη λήξη της θητείας, είναι πολύ φορτωμένες οι ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι φορτωμένες με αντιλαϊκά σχέδια, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να θέσει σε λειτουργία όσο το δυνατόν γρηγορότερο, μέσα στο πλαίσιο μιας διαφαινόμενης καπιταλιστικής κρίσης που έρχεται και πολύ ισχυρών διεθνών ανταγωνισμών, κυρίως με την Κίνα στο επίπεδο της οικονομίας, αλλά και με τη Ρωσία, το λεγόμενο Ευρωασιατικό μπλοκ και από τη μία, και το Ευρωατλαντικό, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε εμείς εδώ μέσα, γίνεται συζήτηση για την προετοιμασία του Συμβουλίου που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματεύεται επί της ουσίας τι? Νέα μέτρα ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας πολέμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο την Ουκρανία. Διαπραγματεύεται τη νέα πολύ επικίνδυνη εξέλιξη με την αποστολή ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα, δήθεν ενάντια στους Χούθη, στην πραγματικότητα για να υποστηρίξουν και να προστατεύσουν τα κέρδη των εφοπλιστών και του κεφαλαίου στην περιοχή. Και βεβαίως το ζήτημα συνολικότερα της Μέσης Ανατολής, όπου εκεί εκφράζεται, αν θέλετε, και μέσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ., η πολύ ισχυρή λαϊκή αλληλεγγύη από τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος γενοκτονείται εδώ και πάνω από 140 μέρες από το κατοχικό κράτος του Ισραήλ, το οποίο κατοχικό κράτος του Ισραήλ το στήριξαν με όλους τους τρόπους, στρατιωτικά, πολιτικά, οικονομικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Αυτό έχει μεγάλη ευθύνη και η Ελλάδα, οι κυβερνήσεις δηλαδή της Ελλάδας και η τωρινή και η προηγούμενη, γιατί πήραν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας με το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα, ενώ έχει πάρθει απόφαση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ομόφωνη για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, αυτό δεν έχει τεθεί ποτέ σε εφαρμογή. Επίσης, κατά την άποψή μας, γίνεται και μια συζήτηση εξαιρετικά επίκαιρη για την Ελλάδα. Έχει να κάνει με τις άδειες διαμονής των εργαζομένων από τρίτες χώρες. Το σημειώνω αυτό γιατί στην Ελλάδα στις 13 Μαρτίου. Έχει μεγάλη απεργία που διοργανώνουν Έλληνες και μετανάστες εργάτες σε μεγάλους ομίλους τηλεπικοινωνιών, όπως είναι η Teleperformance, η WebHelp και άλλες. Είμαστε δηλαδή σε μια φάση μεγάλης διεκδίκησης, με επίκεντρο το δικαίωμα που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες να μην δεσμεύονται από άδειες παραμονής ειδικού σκοπού, που σημαίνει ότι όταν σε απολύσει ο εργοδότης, σε απελάβουν από τη χώρα. Δηλαδή, η παραμονή στη χώρα και τα δικαιώματά του, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά, συνδέονται απλά και μόνο με τη σύμβαση, άρα είναι ένας μοχλός πίεσης για να αποδέχονται οι εργαζόμενοι ολοένα και χειρότερους όρους στην εργασία τους. Έχουμε πολύ σημαντικές κατακτήσεις σε αυτό. Συγκροτήθηκαν επιχειρησιακά σωματεία, γίνονται διαπραγματεύσεις σε κάποιες από αυτές τις μεγάλες εταιρείες για συλλογικές συμβάσεις με βελτίωση των όρων εργασίας. Και είναι, αν θέλετε, το θέτω και με αυτή την έννοια, είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, γιατί στο κάλεσμα για την απεργία αύριο ανταποκρίθηκαν και οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους ομίλους και στη Γαλλία, όπως και στην προηγούμενη απεργία που έκαναν ανταποκρίθηκαν οι εργαζόμενοι ακόμα και από την Ινδία. Άρα πάμε για μια σημαντική κατάκτηση τις επόμενες μέρες. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το εξής. Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση από θέσεις αρχής, βλέποντας τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σαν τι παρουσιάστηκε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και παρουσιάστηκε σαν σπίτι των λαών, σαν λιμάνι ειρήνης, σαν εγγυητής δικαιωμάτων. Παλιότερα μας λέγανε ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, θα συγκλίνουμε όλοι. Πρακτικά τι μας λέγανε, θα γίνουμε όλοι, θα πληρωνόμαστε με μισθούς Γερμανίας, κάπως έτσι το λέγανε, θα γίνουμε Ελβετία. Τέτοια πράγματα λέγανε στην Ελλάδα, αν και η Ελβετία δεν είναι στην Ένωση. Έτσι. Αλλά έτσι, σαν παράδειγμα πλούσιας καπιταλιστικής χώρας, να το πω. Όλα αυτά έχουν διαψευστεί με πάταγο. Γιατί και σήμερα, ακόμη περισσότερο, όχι μόνο για τους Έλληνες εργαζόμενους και τον ελληνικό λαό, που περίπου 40% εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη στρατηγική της που υπηρέτησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ κτλ., αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξού και οι τεράστιες, γιγαντιές κινητοποίησεις που είχαμε τους προηγούμενους μήνες και σε πολλές χώρες συνεχίζονται. Στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στις βόρειες χώρες, στην Ελλάδα κτλ., με επίκεντρο τι? Πληθωρισμό, χαμηλούς μισθούς, αδυναμία να θερμάνουν τα σπίτια τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χειμώνα, τεράστια αύξηση των τιμών και στην ενέργεια και συνολικά στα καταναλωτικά αγαθά, στα είδη που λέμε εμείς λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό και ο ελληνικός λαός το καταλαβαίνει, πιστεύω και άλλοι λαοί, συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε για παράδειγμα, οι αγρότες που βγαίνουν στο δρόμο, βγαίνουν στο δρόμο και αντιδρούν στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκεντρώνει την παραγωγή σε λίγα χέρια, ενισχύει τους μεσάζοντες και αυξάνει με τεράστιο βαθμό τις τιμές στο ράφι από τις τιμές στο χωράφι.
από τα 20 λεπτά που αγοράζουν οι μεσάζοντες από τους παραγωγούς, τελικά φτάνουμε να πληρώνουμε 2,5 και 3 ευρώ το ίδιο προϊόν στο ράφι. Ή οι εργαζόμενοι που αντιδρούν σήμερα, όπως είπα πριν, και στα τηλεφωνικά κέντρα, αλλά και σε άλλους κλάδους με τις μεγάλες απεργίες όπως τις 28 Φλεβάρι στην Ελλάδα, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα απαράδεκτο πλαίσιο, το οποίο όμως, για παράδειγμα, 10 ώρες εργασία, 13 ώρες εργασία χωρίς υπεροριακή αμοιβή, άλλες προβλέψεις που νομοθετήθηκαν στην Ελλάδα με τον νόμο Χατζηδάκη, Βρούτσι Αχτσιόγλου, πρακτικά την κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αυτά πατάνε σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Ή οι φοιτητές στην Ελλάδα, όπου εδώ και δύο και παραπάνω από δύο μήνες δίνουν έναν πολύ ισχυρό αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, στο νόμο πλέον, για την ίδρυση πρακτικά ιδιωτικών πανεπιστημίων, έχουν υπόψη τους ότι αυτό το επιτάσσει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενιαία αγορά πτυχίων και ενιαία αγορά αποφύτων. Άρα όλα αυτά συνηγορούν σε ένα πράγμα, ότι προς το συμφέρον του ελληνικού, εμείς θα πούμε και των άλλων λαών, είναι να εκλεγούν περισσότεροι κομμουνιστές βουλευτές, να είναι πιο ισχυρό το ΚΚΕ, γιατί είναι μια δύναμη που δεν θα είναι κλακαδόρος υποστηρικτής αυτών των αντιλαϊκών επιλογών που κάνουν τα αστικά κόμματα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα αποκαλύπτει, θα αποδεικνύει, θα προειδοποιεί το λαό και θα μπαίνει μπροστά να οργανωθεί η πάλη του λαού ενάντια σε αυτά τα μέτρα. Όπως και να πω, το κάναμε και σε όλη αυτή τη διάρκεια της θητείας, αποκαλύπτοντας όλες τις αντιδραστικές οδηγίες, από την οδηγία από το ζήτημα του πολέμου και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κλιμάκωσή του, την κατάσταση στην υγεία, το ζήτημα των εργαζόμενων στις πλατφόρμες, όπου ο αγώνας τους πραγματικά πιέζει κυβερνήσεις και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να κατοχυρώσει έστω και αυτά τα οποία έρχεται να κατοχυρώσει. Προς όφελος του, ακόμα και αν ξέρουμε ότι έξω από το πλαίσιο του σκληρού αγώνα, οι κυβερνήσεις μετά μπορούν με νόμους να αλλάζουν την κατάσταση, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα, για δεκάδες άλλα ζητήματα. Το ζήτημα της εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κτλ. Πράγματα που θα τα αναδείξουμε. Σαν ΚΚΕ έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη, ότι δίνουμε μια μάχη η οποία είναι άνηση. Γιατί οι καπιταλιστές, τα μονοπόλια, το πολιτικό τους προσωπικό, οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς τους ενώσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοι υπεριαλιστικοί οργανισμοί όπως το ΝΑΤΟ, έχουν το μονοπόλιο στο ιδεολογικό επίπεδο, έχουν το μονοπόλιο δηλαδή και στην πολιτική, στην προπαγάνδα, στην ιδεολογία, παρεμβαίνουν στους λαούς ακόμα από πάρα πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα αν δείτε από τον νηπιαγωγείο και το δημοτικό, τι διδάσκονται στα σχολεία, δημιουργούν μια συγκεκριμένη αντίληψη. Άρα, στο πλαίσιο αυτό, εμείς λέμε ότι χρειάζεται σήμερα μια ολόκληρη ιδεολογική αντεπίθεση στο πλάι των σκληρών αγώνων για τα σύγχρονα δικαιώματα και ανάγκες, έτσι ώστε να μπορεί ο λαός να βγάζει συμπεράσματα, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι τα κόμματα που τη στηρίζουν, ποια συμφέροντα εξυπηρετούν, έτσι ώστε να μπορούμε να φωτίζουμε ότι αυτοί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των λίγων, των ομίλων, των επιχειρηματιών, της κερδοφορίας τους, και ότι όλος ο λαός πρέπει να οργανωθεί για να παλέψει για τις δικές του ανάγκες. Σήμερα τέτοια πράγματα γίνονται ακόμη πιο εμφανή, γιατί ακριβώς κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τα τεχνολογικά επιτεύγματα, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως, τη στιγμή που υπάρχει και πραγματικά σκιαγραφείται μπροστά στα μάτια όλων των ανθρώπων ένα όραμα για το πώς αυτά τα επιτεύγματα θα μπορούσαν να απαλύνουν το μόχθο, να λύσουν σύγχρονα προβλήματα, να δουλεύουμε λιγότερο και να πληρωνόμαστε καλύτερα, να έχουμε πρόσβαση στην υγεία, στην πρόνοια, στην ασφάλιση, σε διακοπές, σε ελεύθερο χρόνο. Γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό γίνεται γιατί όλα αυτά στα πλαίσια του καπιταλισμού μετατρέπονται σε εξαρτήματα της καπιταλιστικής παραγωγής, που έχει στην ουσία της και στη βάση της την εκμετάλλευση. Άρα λοιπόν, εμείς σαν κόμμα θέλουμε να φωτίσουμε αυτή την πλευρά, να συνδυάσουμε τον αγώνα του σήμερα για κατακτήσεις, αποσπάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για την υγεία, για την πρόνοια, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, ταυτόχρονα δίνοντας τη διέξοδο. Ότι η διέξοδος πραγματικά για την εργατική τάξη και τα υπόλοιπα στρώματα που πλήττονται είναι να ανατραπεί αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που κουμάντο κάνουν οι λίγοι, τα συμφέροντα, τα μονοπόλια, και να οικοδομηθεί αυτό που λέμε εμείς εργατική ή λαϊκή εξουσία, όπου ο λαός πρακτικά να έχει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας για να μπορέσει να οργανώσει την κοινωνία με βάση το δικό του συμφέρον. Και αυτό νομίζουμε ότι και μπροστά στις ευρωεκλογές αποκτά και πανευρωπαϊκό νόημα. Γι' αυτό ακριβώς λέμε πιο δυνατό κουκουέ. Δίνουμε πανευρωπαϊκή απάντηση, πανευρωπαϊκή ελπίδα, με στόχο να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Ευρώπη πραγματικά των εργαζόμενων, των λαών, των αγροτών. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.